παιδάκια μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πως είστε? Μόλις ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων, εδώ υπάρχει μια ταβέρνα. Καταφύγιο του λένε. Είναι το καταφύγιο της καλύτερης τηγανητής πατάτας. Και αυτή η πατάτα έρχεται, τη βλέπετε, στουλισμένη, μακιγιαρισμένη, όμορφη. Και τώρα αυτές οι πανέμορφες πατάτες θα φύγουν από τα χέρια τα δικά μου και θα πάνε στα χέρια τα επιδέξια στην εξπέρ της τηγανητής πατάτας, στη Βάσου την Τρικάλη. Και τώρα, πατάτα μου γλυκιά, θα σε ετοιμάσω. Θα σε βγάλω τα ρουχαλάκια σου και θα σε πλύνω, γλυκιά μου πατατούλα. Και τώρα, ώρα γλυκιά μου πατατούλα, να σου δώσω σχήμα. Τώρα, πατατούλα μου, θα σε ρίξω στο νερό για να δροσιστείς. Τώρα θα σε αφήσω όσο χρειαστεί να φύγει το άμυλο, να γίνει στραγανή και λαχταριστή. Επιλογές για να τηγανίσουμε τις πατάτες μας. Τη φριτέζα και το τηγάνι. Εμένα μου αρέσει καλύτερα στο τηγάνι. Τσουνάκια μου, είναι η πιο συγκλονιστική πατάτα τηγανητή. Μισό λεπτό. Δηλαδή? Δεν τελειώσαμε το σέρβις. Πρώτα λίγο αλατορίγανη. Αλατορίγανη. Πιο πολύ ρίγανη. Έτσι, γιατί την προτιμώ και την αγαπώ πολύ. Και εδώ. Και μιτζίθρα. Μπορώ να ρίξω κι εγώ. Βεβαίως. Μιτζίθρα ξηρή. Αυτό είναι το μυστικό. Μαζί με την καλή τηγανητή πατάτα, στο καταφύγιο εδώ, μια ταβέρνα, μόλις ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων, και μου επιτρέπεις, Νίκο, να τη δοκιμάσω. Ας πέσουν οι μάσκες. Καλύτερη πατάτα δεν έχουμε να τα ξαναφάει. Μόνο στο καταφύγιο. Σε αυτήν την ταβέρνα που είναι αυτή η πατάτα τηγανητή, συγκλονιστική. Σας αγαπώ. Ελάτε εδώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.